στην αντιπυρική περίοδο. Κινητοποιηθήκαν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι επίγειες κυρίως εχθές, γιατί ήταν αργά το απόγευμα, προς βράδυ. Οι καιρικές συνθήκες ήταν τραγικές. Πάνω από 7 και 8 μποφόρ, και καταλαβαίνετε με την και με τη γεωμορφία του εδάφους αυτό αύξανε και τη φωτιά. Πάνω από 20 οχήματα πυροσβεστικά βρέθηκαν στο σημείο της φωτιάς, μηχανήματα της περιφέρειας, του Δήμου, πολιτικές προστασίες, οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο Δήμαρχος. Ουσιαστικά δόθηκε μια μάχη με τις φλόγες. Κυριολεκτικά μάχη με τις φλόγες. Πέρασε η νύχτα με δυσκολία μεγάλη. Ευτυχώς σήμερα το πρωί σηκωθήκαν και τα εναέρια μέσα και βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες. Αυτό όμως δείχνει και διδάγματα. Διδάγματα που αντανακλούν σε εμάς ως ευθύνες και σχέδιο. 15 Απριλίου, δηλαδή στην αρχή της άνοιξης, τόσο επικίνδυνη φωτιά. Φανταστείτε πώς θα βγει η καλοκαιρινή περίοδος. Και πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά και φέτος έρχεται μια δύσκολη χρονιά. Πρέπει γρήγορα, άμεσα, να τρέξουν οι τρεις διαδικασίες με ευθύνη των τριών αντιπεριφερειακών να συνεδριάσει το ΣΝΟ. Πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα και αμέσως μετά βρίσκουμε σε μια διαρκή συνεννόηση με τον κύριο Καπάκη, τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, να κάνουμε μια ευρύτατη σύσκεψη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο, η Περιφέρεια, η Δήμη, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, με σχέδιο όμως, αυτά τα επικίνδυνα φαινόμενα. Θέλω να υπάρχει μια προετοιμασία από τους τρεις αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενωτήτων για αυτή την ευρύτατη σύσκεψη, όπως και πρέπει να τρέξουμε τη διαδικασία των ΣΝΟ.